Ολοκληρώνεται ένας κύκλος σεμιναρίων που αφορούσε στην γευσιγνωσία ελαιολάδου και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Κάνουμε σιγά σιγά ένα κύκλο σεμιναρίων που ξεκινήσαμε φέτος για πρώτη φορά. Είναι το σεμινάριο γευσιγνωσίας ελαιολάδου, το λεγόμενο οργανωλητικής αξιολόγησης ελαιολάδου. Ήταν συνολικά 100 ώρες εκπαίδευσης. Πήγαμε σε 14 χωριά σε όλη τη Μεσσηνία. Καταρτήσαμε εκτός από παραγωγούς, ελαιοπαραγωγούς και διάφορους τοπικούς εκεί, είτε ελαιοτριβείς, είτε πρόεδρους συνεταιρισμών, είτε τυποποιητές ελαιολάδου. Ο κόσμος ήταν... Είδαμε ότι είχε ανάγκη από τέτοια κατάρτιση. Δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Τα τελευταία δύο σεμινάρια, χθες και προχθές εδώ στην Καλαμάτα, ξεπεράσανε τα 35 άτομα ένα σεμινάριο. Θεωρώ ότι δεν έχουμε στο σύνολο των ατόμων, έχουμε περάσει τα 350 άτομα που καταρτήσαμε σε όλη τη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πάντως, ανάλογα σεμινάρια αναμένεται να υλοποιηθούν και κατά την ερχόμενη εκπαιδευτική περίοδο. Θα συνεχίσουμε το σεμινάριο, όπως όλα φαίνεται, και από Σεπτέμβριο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ανάγκη όλος ο κόσμος από κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση πάνω, ειδικά στα θέματα της καλλιέργειας και τις νέες πρακτικές, αλλά και στη βελτίωση των προϊόντων μας, αλλά και των πρακτικών καλλιέργειας. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους φορείς, σε συνεταιρισμούς, σε συλλόγους, σε ομάδες παραγωγών που αν θέλουν να τους βοηθήσουμε να τους στείλουμε, είτε να οργανώσουμε μαζί κάποιο σεμινάριο πάνω στην καλλιέργεια, γενικότερα σε όλες τις καλλιέργειες. Είναι ενδεικτικό πάντως της δουλειάς η οποία γίνεται στο ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, ότι φέτος έφτασαν περί τους 2.500 οι καταρτιζόμενοι σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των Μεσσηνίων. Έχουμε αναπτύξει δράσεις όχι μόνο στις δομές που έχουμε μέσα στην Καλαμάτα, αλλά και εκτός Καλαμάτας, σε όλες τις δημοτικές ενότητες και σε πολλά χωριά, με πολύ εξειδικευμένα εργαστήρια και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι για το ακαδημαϊκό έτος που μόλις ολοκληρώνεται, υλοποιήθηκαν σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας περίπου στα 60 με 70 τμήματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτά που είναι εκτός Καλαμάτας. Συνολικά οι καταρτιζόμενοι ήταν πάνω από 2.500,